Γροθιά στο στομάχι, μαρτυρία διευθυντή Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας. Σήμερα κάποιο παιδί πήγε στο κηλικείο, στην κυρολεξία άρπαξε ένα κέικ και έφυγε τρέχοντας. Όταν τον έπιασα και του μίλησα γιατί το έκανε αυτό, κύριε, δεν έχει ο μπαμπάς μου να πληρώσει. Για το πρόβλημα του υποσιτισμού των μαθητών, ο Δήμος Πατρών ξεκίνησε μια πρωτοβουλία να εξασφαλίσει ένα κουλούρι για κάθε παιδί που δεν έχει δυνατότητα για ένα κολατσιό. Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στο κηλικείο και παίρνουν ένα κουλουράκι και γνωρίζουν ότι θα το πληρώσει η μαμά τους ή ο μπαμπάς τους. Αλλά το πληρώνει όμως ο Δήμος της Πάτρας. Το πρόγραμμα της δωρεάν σύντησης εφαρμόζεται ήδη για 713 μαθητές. Υπάρχουν παιδιά τα οποία αδυνατούσαν να έχουν και το κουλούρι τους, το κολατσιό τους καθημερινά. Πώς να εξηγήσει ένα 7χρονο παιδί γιατί δεν μπορεί να φάει όταν πεινάει, γιατί οι γονείς του είναι άνεργοι, τι είναι κρίση. Είναι παιδί, πεινάει. Βλέπει και θέλει. Ένα παιδί το άρπαξε. Εκατοντάδες άλλα παιδιά απλώς βλέπουν τα αγαθά που δεν μπορούν να πάρουν. Κοιτάνε, ναι, είναι διστακτικά, δεν μπορούν να ψωνίσουν όλα. Είμαι μητέρα 4 παιδιών. Μπορώ να καταλάβω σε τι φάση και σε τι θέση βρίσκεται αυτός ο γονής να μην μπορεί να δώσει 30 λεπτά για ένα κουλούρι να πάρει το παιδάκι του. Την ώρα που παιδιά στην τρυφερή ηλικία του Δημοτικού πεινάνε, ντρέπονται, ζηλεύουν ένα κολατσιό, το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τα μικρογεύματα στα σχολεία παραμένει στις καλένδες πάνω από 2 μήνες. Μην την κρίσει κύριε σε λίγο.